χρόνο μας με τη βοήθεια του Γιώργου σε μια πανέμορφη κυρία η οποία μάλιστα έχει και μια καταπληκτική φωνή. Θέλω να σας πω ότι πήγα και συνάντησα την Στέλλα Καλή, η οποία αυτές τις μέρες βρίσκεται στο στούντιο, ετοιμάζεται τα ολοκένουργια τραγούδια. Παιδιά, το γνώρισε το κορίτσι, θέλω να σας πω από κοντά και είναι καταπληκτικό παιδί, καταπληκτικό άτομο. Μου το είπε, μου είπε ότι ήρθε και σε βρήκε και χάρηκε πάρα πολύ που είχατε μια έτσι. Είχαμε μια κουβέντα. Μια συνομιλία. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πήγα και την βρήκα στην φωτογράφηση που κάνει για την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού με τον Φίβο. Και είπαμε διάφορα. Στέλλα Καλή, κυρίες και κύριοι, να την απολαύσουμε. Και πανέμορφη από κοντά, θέλω να σας πω. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και αυτές που λένε ότι εντάξει, μα αυτό και μαχτενιστό και εγώ στις φωτογραφίες, κούκλα θα είμαι. Σας πληροφορώ ότι από κοντά. Πες μου για πόσο ακόμη θα μένουμε μόνοι. Κρυφή μου αγάπη, πληγή που μαθώνει. Ερωτευμένη, πότε θα μου πεις ότι. Μόλις ερωτευτώ, πίστεψέ με, νομίζω πως θα το καταλάβετε. Είναι νωρίς. Θεωρώ ότι είναι νωρίς. Δεν θέλω να μου αποσπάσει τίποτα την προσοχή. Δηλαδή είναι και το πρόγραμμα μου τέτοιο που ό,τι κάνω αφοσιώνομαι σε αυτό. Σε αυτή τη φάση θα ήταν κρίμα. Έχεις κάνει πράγματα περίεργα που αν αυτή τη στιγμή σε ρωτήσω μπορεί και να ντραπείς γι' αυτά. Να ντραπώ όχι. Θα σου πω όμως ότι αυτά που έκανα δεν τα έχω μετανιώσει και θα τα ξανά έκανα. Οι καρδινιές δεν είναι μόνο για νοστιμικό, είναι και αρσενικό. Αλλά θέλω να μου πεις αν πραγματικά έχεις υποπέσει σε αυτές. Δεν έχω παρακολουθήσει, όχι. Γενικώς δεν μου αρέσουν οι καρδινιές. Είναι κάτι που απεχθάνομαι, αλλά επειδή το έχουμε στο αίμα μας. Πολύ μικρή έχω κοιτάξει κινητό. Αυτό. Για πίσω σου κάτι. Κοίτα, άμα ψάξεις πάντα κάτι θα βρεις. Επειδή πιστεύω πια μεγαλώνοντας ότι αν ο άλλος θέλει να κάνει κάτι, καταρχήν προσβάλλει τον εαυτό του. Και μετά εσένα και δεν σου αξίζει και στην τελική την απιστία θα τη συγχωρούσε. Τώρα λέω πως όχι. Ποιο θα ήταν το πιο τρελό πράγμα που θα μπορούσε να κάνεις για ένα πολύ μεγάλο έργο. Να ταξιδέψω κάπου πολύ μακριά να τον βρω, έστω για κάποιες ώρες. Ερχόταν λοιπόν και σου έλεγε Στέλλα μου πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που κάνεις. Αλλά για να συνεχίσουμε μαζί θα πρέπει να αφοσιωθεί. Ποτέ και για κανέναν. Δεν είναι όνειρο, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μια όμορφη οικογένεια. Νομίζω πως είναι η απόλυτη ισορροπία και η μεγαλύτερη χαρά και ίσως το νόημα της ζωής. Κάνεις μια φωτογράφηση για να μας παρουσιάσεις τα ολοκένουργια τραγούδια. Όντως, φωτογράφηση του επόμενου τραγουδιού από Φίβο, από Spicy. Και μόλις τελειώσαμε το στούντιο, μας βρίσκεται στην προετοιμασία δηλαδή και είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι ένα τραγούδι, ας πούμε, που αφιερώνεσαι σε κάπου για να έρθω τώρα εγώ σε πιο πριβέρα. Όταν το ακούσεις, θα μου κάνεις συγκεκριμένη ερώτηση και θα σου απαντήσω συγκεκριμένα. Πες μου για πόσο ακόμη θα μένουμε μόνοι. Έχουν έρθει και οι πάντες και σας έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμά σας. Πρόσφατα μου λέει και η Ελεονόρα. Την Ελεονόρα την περιμένω. Έχουμε ξεκινήσει από Σεπτέμβριο. Τρία νέα παιδιά. Είμαστε όλοι στο ξεκίνημά μας λίγο πολύ. Και πάει, δηλαδή, δεν το περίμενε κανείς να πάει τόσο καλά. Και τώρα που έχουν περάσει γιορτές και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για όλους, το δόξα ανεβαίνει.